εμείς τουρτουρίζουμε από το κρύο και φοράμε μπουφάν κασκόλ γάντια, για μπορούσαμε θα παίρναμε και την κουβέρτα μαζί μας κάποιοι άλλοι. Η Ναταλή Θάνου, αντί να φτιάχνει ήχιον άνθρωπο στην Πάρνη, θα φτιάχνει λιοκαμένο κορμί στο Μαϊάμι. Τέλειο ταξίδι. Δεν πήγα μόνο Μαϊάμι, πήγα Λος Άντζελες, πήγα Λας Βέγκας. Αλλά Μαϊάμι ήταν ό,τι πιο καταπληκτικό έχω ζήσει στη ζωή μου. Δηλαδή είναι η πρώτη πόλη που έχω αισθανθεί ότι μπορώ να μείνω εκεί για πάντα. Βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες, οι κάτοικοι της Φλόρινας θα νομίζουν πως τους κάνουμε πλάκα. Ήμουν στο Μαϊάμι Beach, αυτή την πλευρά. Και ήταν, η θερμοκρασία εκεί ήταν 30 βαθμούς. Συμπαράσταση με μπικίνι κάνει η Ναταλή Θάνου στον Ευρωκόπη, που σήμερα έχει μείον 7 βαθμούς Κελσίου. Να δείτε που το καλοκαίρι θα πάει διακοπές για σκι στην Ελβετία. Σε πόσες ώρες την ημέρα έκανες φυσιοθεραπεία να μάθεις? Όλη μέρα ήμουν στην παραλία, επειδή το ξενοδοχείο ήταν στην παραλία. Βέβαια δεν έχω μπει μέσα στο νερό, επειδή έχει και πολλά sharks, αλλά... Στη φωτογραφία που βλέπετε, η Ναταλή Θάνου είναι μαζί με τον τραγουδιστή Greg David. Είχε και τα τυχερά της. Επίσης και στο Μαϊάμι έχω γνωρίσει και έναν πολύ καλό τραγουδιστή, τον Greg David. Είναι πάρα πολύ διάσημος και πήγαμε και στο σπίτι του που είχε ένα πάρτι και περάσαν υπέροχα. Το tour δεν σταματάει εδώ. Μετά το Μαϊάμι, σειρά έχει το Las Vegas και μαντέστε ποια καθόταν δίπλα της. Και μετά αποφασίσαμε να πάμε Las Vegas. Ήταν και η Paris Hilton μαζί μας στο τραπέζι, τέλος πάντων. Η Paris Hilton σου μίλησε? Όχι, δεν μιλήσαμε, απλά ήμασταν στο ίδιο τραπέζι. Είχες πιο τροπικό μαύρισμα από εκείνη και θα ζήλεψε.